Η έγραφη οδηγία που έφτασε στα νοσοκομεία χθε το πρωί και ζητούσε να δηλώσει το υγειονομικό προσωπικό μέχρι σήμερα το πρωί, εάν επιθυμεί να εμβολιαστεί, έχει δημιουργήσει άκρο αρνητικό κλίμα στου υγειονομικού. Μάλιστα, από την πλευρά των γιατρών, τονίζεται πω η διαδικασία κινείται πολύ βιαστικά και απαραίτητη προπόθεση για να προχωρήσει ο σχεδιασμό του εμβολιασμού είναι να λυθούν όλε οι απορίε του ιατρικού σώματο για το θέμα αυτό και συγκεκριμένα για τι ενδείξει, τι αλλά και τι παρενέργειε. Η αναστάτωση προήρθε ουσιαστικά από ένα τελεσίγραφο λίγων ωρών ε, στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των ε, νοσηλευτικών ιδρυμάτων για να απαντήσουν ή όχι αν θα εμβολιαστούν. Και αυτό έχει να κάνει καταρχήν ότι δεν έχει ακόμα υπάρχει έγκριση επίσημη από την ΕΜΑ, που είναι ο Ευρωπαϊκός Ρυθμιστικός Οργανισμός. Σαφώς οι γιατροί ζητούν ενημέρωση και ένα πρωτόκολλο εμβολιασμού, διότι υπάρχουν πάρα πολλές άγνωστες λεπτομέρειες όσον αφορά τις επαθείς ομάδες, τους ανθρώπους που έχουν κάποια νόσο και επομένω. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα επιστημονικά δεδομένα γιατί οι γιατροί έχουν άποψη και έχουν δικαίωμα να έχουν άποψη πριν δώσουν την τελική συνένεση. Επίση, δημιουργήθηκε μια αναστάτωση και όσον αφορά του ιδιώτε γιατρού, οι οποίοι δεν έχουν κληθεί αυτή τη στιγμή να δηλώσουν πρόθεση εμβολιασμού. Παράλληλα, οι γιατροί δηλώνουν πω θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτέ του εμβολίου. Αλλά για να γίνει αυτό, δεν θα πρέπει να ακολουθείτε μια στρατηγική στα τυφλά όπω συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η όλη διαδικασία πρέπει να στηθεί με σοβαρότητα και να υπάρχει μια οργανωμένη στρατηγική. Είναι λίγο βιαστικό ο προγραμματισμό. Δεν είμαστε υπέρ. Τη άρνηση του εμβολιασμού, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Χρειαζόμαστε μία υψηλή ανοσία στην κοινότητα, που σημαίνει ότι πέσει, πρέπει να πείσουμε. Το 60 με 70% του πληθυσμού να εμβολιαστεί. Και αυτό πρέπει να γίνει με βήματα σωστά, να ενημερωθούν και οι πολίτε για όλε τι λεπτομέρειε. Μόνο έτσι πιστεύουμε εμεί ότι θα πείσουμε του πολίτε με τη δική του συνένεση να μπουν σε μια διαδικασία που θα έχει πρωτόκολλο, αρχή, μέση και τέλο. Εν τω μεταξύ, χθε πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Υγεία, τον Διοικητή τη Έκτη Υγειονομική Περιφέρεια, Γιάννη Καρβέλη, και όλου του διοικητέ και του διευθυντέ Ιατρική Νεσολευτική Υπηρεσία των Νοσοκομείων τη οικονομική μα Περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η καλύτερη οργάνωση του εμβολιασμού και η ευιστοποίηση του υγειονομικού κόσμου για να ανταποκριθεί στον εμβολιασμό.